Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, και στη βροχή, και στο χιονιά. Άι βασίλισσε και ξανά. Αχ, καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Αυτό ήτανε, μετράμε αντίστροφα, λίγες ωρίτσες μείνανε και καλωσορίσατε στο τελευταίο like του 2014. Και σήμερα φυσικά δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από την παρέα σας. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, 31 του Δεκέμβρη, χρόνια πολλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Βεβαίως να πούμε ότι κάποιοι ήδη αλλάζουν τώρα το χρόνο. Τον αλλάζουν εκεί πέρα, στις Κορέες, στην Ιαπωνία, στην Αμερική. Ήδη κυκλοφορούν στο Facebook και στο YouTube τα βίντεο της αλλαγής της χρονιάς. Για εμάς έχουν μείνει όμως μόλις 6 ωρίτσες. Λοιπόν, αυτές τις 2 επόμενες ωρίτσες μαζί με τις διαφημισούλες μέσα θα είμαστε μαζί, θα σας κρατήσουμε συντροφιά, θα πούμε πολύ ωραία πράγματα, θα δούμε τι ζήσαμε αυτό το 2014, αυτό το 2014 που δεν έφυγε έτσι, τουλάχιστον πολιτικά, μας φάγαν το μεδούλι. Και όπως καταλάβατε από τη Δευτέρα τα λέμε αυτά, πάμε και σε εκλογές. Δεν θα μπορούσε να κλείσει αλλιώς τα 14, εκλογές, παγετός, χιόνια, κάτι πλοία και αεροπλάνα εκεί πέρα στην Κέρκυρα που πέφτουνε και φύγε μακριά και έλα όμορφο 15, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, αγάπησε λίγο την Ελλάδα, γέμισε μας με αστερόσκονη και κάνε την τύχη λιγάκι να χαμογελάσεις τη χώρα μας και στους ανθρώπους της, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Εμείς θα χαμογελάσουμε και θα πάω από εδώ πέρα, γιατί σήμερα δεν θα μπορούσα να μην κάνω κλείσιμο του έτους με τον Ντόλι. Λίτσα. Μας αφήσανε βρε, πήγαν να κάνουν όλοι ρεβεγιόν. Και μείναμε μόνοι. Εμείς οι μάχημοι εδώ πέρα, στο τέλος λοιπόν της χρονιάς, απομείναμε μονάχοι να κάνουμε το ρεβεγιόν, το προ-ρεβεγιόν, λίγες ώρες πριν το ρεβεγιόν. Πω πω, έχεις αγωνία. Έχω αγωνία και θα σας πω ότι δεν θα μπορούσε ο χρόνος να κλείσει διαφορετικά. Δεν έχω προλάβει να πάω να πάρω ρούχα για την εκπομπή. Δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα. Ευτυχώς εκεί στο αγαπημένο μου Νίκολος μου περιποιήθηκαν λίγο τα μαλάκια και μοιάζω κι εγώ σαν παρουσιάστρια. Μια αράση κούκλα. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως πάρα πολύ όλα τα καταστήματα που καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ήταν κοντά μας στην επιμέλεια της εμφάνισής μας. Και θα ξεκινήσω με το αγαπημένο μου κατάστημα, το Pink Woman, που και όλη αυτή τη χρονιά είχε τα πιο έτσι ωραία, νεανικά, φρέσκα, χαριτωμένα ρούχα και φυσικά σε αξεπέραστες τιμές. Το κατάστημα Via Αλεξάνδρου που έκανε τις Δευτέρες και τις Τετάρτες μας ακόμη πιο γκλάμουρους με την υπέροχη συλλογή των ρούχων του. Φυσικά θα ευχαριστήσω και τα υποδήματα Γκατζόφλιας που όποτε χρειάστηκε ντύσανε τα ποδαράκια μας εδώ πέρα στο like. Και εγώ να ευχαριστήσω και εγώ. Φυσικά. Εσύ έχεις κι άλλα. Θα τα πούμε όλα. Εσύ έχεις κι άλλα. Θα ευχαριστήσουμε τα κομμωτήριά μας. Το Soho Street Couture, τα κορίτσια μου εκεί πέρα, τη Χρύσα, την Αναστασία, την Ελένη, την Βάνα, τη Μαριάννα και τη Βάσο. Και να ευχηθούμε λοιπόν καλή χρονιά. Τον αγαπημένο μου τον Ιωσήφ. Τον Ιωσήφ μας, τα Νίκολας Κόφουρ στην Παύλου Μελά που έκαναν new entrance τον τελευταίο μήνα εδώ πέρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πραγματικά απολαμβάνω πάρα πολύ τη συνεργασία με τα Νίκολας, πάρα πολύ. Επίσης να ευχαριστήσω Αξεσουάρ, Κοκο Αξεσοράις, Φούλα Σούγκα, αλλά και τη Μαρία μου από το ιδιόχειρο που ποτέ δεν μου λέει όχι, οπότε της λέω Μαράκι, φέρε μου αυτό το ωραίο το κόλλιο να το βάλω σήμερα στην εκπομπή. Και ποιον άλλον πρέπει να ευχαριστήσω, τον Body Shop. Πόσες φορές δεν με έχουν βάψει και αύριο στο εορταστικό που θα με βάψουν αποκλειστικά και μόνο για το εορταστικό τα κορίτσια θα βγουν πρωτοχρονιά να έρθουν εδώ πέρα να μας βάψουν για να κάνουμε το εορταστικό μας αύριο με μια πολύ ωραία ορχήστρα, με πολύ ωραία μουσική, θα κόψουμε βασιλόπιτες, θα κάνουμε πράγματα και φυσικά τόλοι μου. Εγώ να ευχαριστήσω το κατάστημα Μπέλο, το οποίο μου έχει δώσει πάρα πολύ ωραία ρούχα να φορέσω. Πάρα πολύ ωραία. Τι πουκάμισα, τι
γυλαίκα τώρα που φοράω παπηλιών. Αύριο στο εορταστικό θα βάλω μέσα γραβάτα για πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή. Αποκαλύψεις λοιπόν, μην τη χάσετε την αυριανή μας εκπομπή. Πραγματικά το Μπέλο φέτος ήταν μια πάρα πολύ ωραία νότα επάνω σου. Σου έδωσε άλλο στυλ, άλλο αέρα. Σου πήγαινε τα ρούχα του όλα τόσο πολύ. Και το επισκέφτηκα κιόλας κι εγώ αυτές τις μέρες, έτσι να κάνω τα ψώνια μου και έχει υπέροχα κομμάτια μέσα. Το Ντιζένιο που δίνει τον Γιώργο μας, το Συν Κουκουλόπουλος που δίνει τα κορίτσια μας, την Έφη και τη Μαρία. Ξεχνάω κάτι άλλο. Σε γενικές γραμμές, εδώ είμαστε. Τα Cosmetic 17. Που μας έχουν χαρίσει πολλά προϊόντα για το μακιγιάζ μας. Πρέπει λοιπόν να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας. Δεν θα ευχαριστήσω τώρα την τηλεόραση του Φλάσ και τους συνεργάτες μου. Αυτά θα τα πούμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, έτσι πριν κλείσουμε. Θα πούμε όμως πως σήμερα στο Like θα δούμε όλα αυτά τα γεγονότα που μας συγκλώνησαν το 2014 σε όλους τους τομείς. Το Facebook, το Twitter, το Instagram, η Google, η Wikipedia, η Wiki, η γνωστή, έτσι, το γνωστό site που μέσα έχει επιστημονικά... Εγκυκλοπαιδικούς όρους, ναι. Αχ, τι έχω κάνει. Τι εγκυκλοπαιδικούς, ξέρω, εγώ μπερδεύτηκα και άρχισα να ρίχνω τα μαλλιά μου μέσα στο πρόσωπο. Εγκυκλοπαιδικούς όρους, ναι, έχει έτσι τέτοια πραγματάκια ωραία. Η Wiki, η οποία έκανε και αυτή τη δική της ανασκόπηση. Και εμείς θα κάνουμε τη δική μας ανασκόπηση. Γιατί θα πούμε πως το 2014 ήταν μία ακόμη χρονιά πολύ καλής συνεργασίας της εκπομπής μας με τα κανάλια, τα πανελλαδικά της Αθήνας. Να πούμε λοιπόν πως μέσα από τις πολλές εκπομπές που προβάλλονται στην ελληνική τηλεόραση και σε περιφερειακά αλλά και σε πανελλαδικά κανάλια, η Φώτης και Μαρία Live, η καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή του Star Channel, αποφάσισε και επέλεξε πως το Like του Flash είναι μια εκπομπή που της αρέσει να σχολιάζει διαφορετικά, να κάνει έτσι πολύ ωραίες επιλογές από κάποια αποσπάσματα έτσι, και που να κάνει παίρνει... λάθος που έχουμε κάνει. Αποσπάσματα από τις ατάκες μας, από αυτά που έχουμε πει, από αυτά που μας έχουν κάνει να γελάσουμε και εμάς εδώ πέρα και να τα αναμεταδίδει. Η δική μας η χαρά είναι πολύ μεγάλη και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ τόσο στους συνεργάτες της εκπομπής όσο και στον ίδιο το Φώτη και την Μαρία και στην τηλεόραση του Star. Έλατε όμως που έρχεται και το Α. Η τηλεόραση του Αλφα και τα παιδιά του όλα παίζουν εκεί πέρα. Όλα παίζουν και εκεί μας παίξανε. Η Κατερίνα, η Μπέτη Μαγκύρα, η Αλέκα η Καμιλά. Και ο Γιώργος Λιανός. Και ο Γιώργος έτσι, ο Λιανός. Όπου και αυτοί στην ειδική ενότητα που έχουν, Περιφέρεια TV, κάνουν τη βόλτα τους στα κανάλια της Περιφέρειας, σταματήσανε αρκετές φορές την εκπομπή Like και σε εμάς. Αυτά τα αποσπάσματα τα μαζέψαμε εμείς όλα. Και θα σας τα δείξουμε για να γελάσουμε όλα πραγματικά με την καρδιά μας. Και φυσικά έτσι για να καταλάβετε κι εσείς οι φανατικοί τηλεθεατές μας πώς ακριβώς λειτουργεί και το σύστημα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το καθιερωμένο βίντεο Παγκόσμιες ημέρες, γιατί και σαν σήμερα συνέβησαν πράγματα, αγαπημένοι μου, πριν πολλά ή ίσως όχι και τόσο πολλά χρόνια. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο και να επιστρέψουμε εδώ με μια τρομερή ανασκόπηση, αλλά όχι μόνο. Το έχεις φέρει gadget? Έχω φέρει και gadget. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Σούπερ εορταστική, λίγες ώρες πριν αποχαιρετήσουμε το 2014 και υποδεχτούμε ένα 15 από το οποίο όλοι μας σίγουρα περιμένουμε πάρα πολλά. Πάμε να δούμε το βίντεο. 31 Δεκεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 535, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος ολοκληρώνει την κατάκτηση της Σικελίας, εκδιώκοντας τη φρουρά των Οστρογόθων στις Σιρακούσες. Το 1822 λήγει η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Ομερβριόνη και τον Κιτοχή. Το 1979, ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά δημόσια το λαμπτήρα πυρακτώσεως. Το 1957, ανακαλύπτεται στον Πύλο ο κυψιλοειδής τάφος του Νηλαία, πατέρα του βασιλιά της Πύλου Νέστορα. Ακόμη ανακαλύπτεται πτέρυγα του ανακτόρου του Νέστορα ηλικίας 3.000 ετών. Ενώ το 1958, ο Κουβανός δικτάτορας Μπατίστα εγκαταλείπει την Αβάνα. Ο μπαρμπούδος του, Φιντελ Κάστρο, βρίσκεται πρώτων πυλών. Μάλιστα, επιστρέψαμε εδώ πέρα. Δεν θα σχολιάσουμε το βίντεο με το τι έγινε σαν σήμερα.
Γιατί έχουμε να σχολιάσουμε το τι έγινε όλη τη χρονιά φέτος. Ναι. Δεν θα προλάβουμε. Ναι, ναι. Τώρα τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ? Σήμερα το βράδυ. Θα προλάβουμε να κάνουμε κάτι, αγάπη. Θα αλλάξω χρόνο με τους δικούς μου όπως πάντα και μετά θα βγω με την παρέα μου. Αχ, υπέροχα. Θα πάτε και στον αγαπημένο μου στο Άρωμα Καφέ. Ναι, στην αρχή στο Άρωμα Καφέ και μετά κάπου για after. Τέλεια. Στο σημείο λοιπόν αυτό έχω να πω πως για πάρα πολύ λίγο, δηλαδή όσο διαρκεί και αυτή η εκπομπή, μπορείτε να κάνετε like στους συνδέσμους που έχουμε ανεβάσει στο Facebook, στην επίσημη σελίδα μας Like στο Flash. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μόλις τελειώσει η εκπομπή μας, θα βγούμε, θα μαζευτούμε με τους συνεργάτες μας στο Control και θα κάνουμε τυχαία επιλογή των ονομάτων και εσείς, λίγο πριν έρθει ο Άι Βασίλης στο σπίτι σας, θα έχετε ήδη πάρει ένα δωράκι. Και τι δωράκια θα δώσουμε σήμερα? Θα δώσουμε α, μία φιάλη από το Άρωμα για να την πιείτε στην υγειά μας. Δύο φιάλες από το Άρωμα. Έτσι, γιατί τρελαθήκαμε. Δύο φιάλες από το Άρωμα Καφέ να τις πιείτε στην υγειά μας. Δύο παρές λοιπόν θα τις κερδίσουν τις φιάλες. Δύο τραπέζια για δύο άτομα, δηλαδή τέσσερα τα άτομα, από τον Γκαρντερόμπα. Δύο γούρια του 2015 από το κατάστημα Χρυσαλίδα. Όλα διπλασιάζονται. Πολλά δίνεις, περίμενε. Μία δωρεπιταγή των 20 ευρώ για τα ψώνια σας από το κατάστημα Αυθεντικό. Τα ψώνια της εβδομάδος που δεν τα κληρώσαμε από την Παρασκευή από το Express Market, ο γείτονας. Τι άλλο δίνω? Τέσσερις διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε 8 από εσάς. Το χόμπι. 7D live cinema στο καινούριο 7D στην πόλη μας. Βλέπω τα βιντεάκια στο Facebook. Δεν έχουν πολύ βλάκα. Πολύ βλάκα. Πάρα πολύ ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία είναι. Να μην ξεχάσω τίποτα, δεν θέλω. Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα. Όχι, τα είπες και τα γούρια. Είπα τα γούρια, τα είπα όλα. Δεν είπα το νέο δώρο που έχει έρθει σήμερα από το κατάστημα Marbel στην Παύλου Μελά. Άλλο ένα γούρι για το 2015, γιατί θέλουμε να μας πάει καλά και εμείς θα ξεπουλήσουμε γούρια όλο αυτό το διάστημα. Κάνετε like στους συνδέσμους και στο τέλος της εκπομπής όλοι εσείς, 20-25 ονόματα, θα κερδίσετε δωράκια. Έτσι να κάνουμε και εμείς λίγο τον Άι Βασίλη πριν την ώρα που εκείνος θα έρθει. Και τώρα που είπα πριν την ώρα που εκείνος θα έρθει, το ξέρεις ότι... Πώς τον θυμάσαι εσύ τον Άγιο Βασίλη γενικότερα, έτσι? Έτσι χοντρό, ναι, με γένεια. Γένεια. Και γέρο. Και δυσκίνητο. Ναι, αργά-αργά. Έλα που ο Άι Βασίλης αναβαθμίστηκε. Και αφήνοντας το έλκυθρο, γιατί τώρα πού να πας με το έλκυθρο μας στην Κοζάνη, μπορείς? Όχι. Πού να το παρκάρεις? Ιδίως παραμονή πρωτοχρονιάς. Στον αέρα. Όχι στον στην αέρα, καμινάδα πάνω, σκεπές, στη σκεπή. Ναι. Παρκάρεις στη σκεπή. Αλλά για να πάει τώρα ο Άγιος Βασίλης από σπίτι σε σπίτι, έχει βρει καινούριο τρόπο. Πού παρκάρει? Παρκούρ παρκάρει. Με παρκούρ πάει. Με παρκούρ πηγαίνει ο Άι Βασίλης τώρα. Έχει γυμναστεί όλο το χρόνο. Παρκάρει πάνω στην καμινάδα, ας πούμε, πάνω στη σκεπή τη δική μου. Και θέλει να πάει απέναντι, στο απέναντι σπίτι. Δεν ξαναπαίρνει έλκυθρο. Είναι και τα έξοδα πολλά, καταλαβαίνετε. Πηγαίνει με παρκούρ. Και αν δεν με πιστεύετε, να, ιδού η απόδειξη. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. With your bright red suit and your long white beard, your floppy hat that covers your ears, Santa Claus, you're the best. You carry your presents in a sack and you put them under the tree. Hope you bring one for me. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. You fly through the sky on a shiny sleigh, your reindeers pull you all the way. Santa Claus, you're a magic man. You can crawl through keyholes, walk through walls, go up and down chimneys, but that's not all. Santa Claus, you can disappear. We're gonna leave you a glass of milk and a cookie on a plate. Santa Claus, please don't be late. 'Cause all the little boys and all the little girls in every little place all around the world, they're waiting for you, Santa Claus. Yes, all the little boys and all the little girls in every little place all around the world, they're waiting for you, Santa Claus.
Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. Πολύ φυτό η Βασιλίσκα. Όχι. Τι ήταν αυτό? Πολύ φυτό η Βασιλίσκα στο τέλος που το παιδάκι τον βλέπει από πάνω και λέει «Α, θα αυτοκτονήσω η Βασιλίσκα» και αφήνει, έτσι, και αφήνει μόνο τη στολή του κάτω. Ήταν καταπληκτικό. Ο Άι Βασίλης φέρνει δώρα, ο πελαργός όμως έφερε πολλά μωρά το 2014, κυρίως στην ελληνική showbiz. Μια ακόμη λοιπόν κορούλα απέκτησε στα Ματίνα Τσιντσίλη, πότε κιόλας... Στις 11 του Ιούνιου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τον Ιούνιο του 2014. Γιαγιά επίσης έγινε για ακόμα μία φορά η Ντόρα η Μπακογιάννη. Ναι. Απέκτησε εγγονάκι, καθώς η κόρη της Αλεξία έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιχνίδι σε γνωστό μευτήριο στις 19 του Νοέμβρη. Μανούλα για δεύτερη φορά και η Δήμητρα Ρουμπέση που απέκτησε το δεύτερο μωράκι της 3 χρόνια μετά την γέννηση του γιού της με τον σύντροφό της και επιχειρηματία Γιάννη Λιβέρη. Και ο Νίκος Ψαράς, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, ο Μάνος Πίτζης και ο Γιώργος Λιανός ζήσανε καρέ-καρέ την γέννηση του παιδιού τους με τον Γιώργο Λιάγκα να προηγείται έτσι, σε θέμα εμπειρίας, μιας και μέσα στο 14 έγινε μπαμπάς για τρίτη φορά. Απίστευτο. Και για να δούμε λίγο τις φωτογραφίες με τα γεννητούρια. Εδώ πέρα βλέπουμε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή βγαίνοντας από το μεευτήριο μαζί με τον σύντροφό της τον Ιούνιο που γέννησε. Πολλά μωράκια φέτος και έγκυος η Μενεγά και οι μισές είναι εγκυμονούσες και οι άλλες μισές γεννήσανε στην ελληνική σοπής. Η Μενεγάκη τι γίνεται, πόσα θα κάνει? Έχει 3 και πάει για 4. Ναι. Εδώ έκανε η Φέη 3 και δεν το καταλάβαμε. Για να συνεχίσουμε, Γιάννη μου. Εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, βγαίνουν τα ζευγάρια μας από το μεευτήριο. Με τα μωράκια τους. Πω, πόσα μωρά. Και η Φέη μας. Και ο Γιώργος Λιανός έγινε εμείς μπαμπάς. Εμείς πότε θα κάνουμε? Παιδί. Ναι. Όχι εμείς, θα φέρει, εννοώ... Όταν θα μας το φέρει ο πελαργός. Α, να σου πω και κάτι άλλο τώρα που λέμε. Κοίταξε καλέ, βγαίνουν από το νοσοκομείο, μόλις έχουν γεννήσει και κοίτα σώματα που έχουνε. Να τρελαθώ. Τι τους παίρνουν, κάνουν και λοιπόν αναρρόφηση μετά και βγαίνουνε. Ανάτικη Φέη ο Γιώργος. Με το τρίτο του μωράκι. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ζήσουν λοιπόν και καλά γεννητούρια σε όλες εσάς που ετοιμαζόσατε τώρα μέσα στο 15 να γεννήσετε τους καρπούς του ερωτά σας. Για πες, κάτι θέλεις να μου πεις? Ναι. Ναι. Αυτό για το 15. Τι? Μάντεψε. Ποιος θα γεννήσει? Ναι. Η Νικολέτα? Όχι. Ποιος? Η αδερφή σου? Ναι. Ναι, και η Σιλεμπρινή. Ναι, ναι. Αγαπημένη μου, με ένα πόνο. Θα γίνω θείος. Θα γίνεις θείος. Αυτό είναι. Πάει τελείως σε γκατζετάκικο τώρα, παιδί. Θα είναι Samsung Galaxy Mobileράκι από την κούνια του. Τι θα του πάρεις, γκάτζετ κουδουνίστρα? Ναι, όλα αυτά τα ηλεκτρονικά για να είναι να το αποσχολούν και ξέρεις αυτά τα φώτα, κάτι γύρω σε... Δύσκολο το κάνω. Τι έχει το αγοράκι, κοριτσάκι? Δεν ξέρουμε πράγμα. Με το καλό, με το καλό, κυρία Βάγια μου. Για Γιούλα. Έλα ρε Στόλη, δεν είναι μόνο η αδερφή σου που θα γεννήσει τώρα στο 15, γιατί λίγο πριν εκπνεύσει το 14, γεννήσανε κι άλλοι. Η Μαριάντα Πιερίδη έζησε το θαύμα της μητρότητας για πρώτη φορά. Γέννησε νωρίτερα και όλες την προκαθορισμένη ημερομηνία. Ο μπέμπις της γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου τα ξημερώματα. Η Αγγελική Ιλιάδη που γέννησε με τον πολύ ωραίο αυτό άντρα που έχει, με τον σύντροφό της. Κάνανε παιδάκι το Σάββατο, Γκέτσογλου. Το ζευγάρι λοιπόν υποδέχτηκε τον καρπό του ερωτά τους σε ένα μεευτήριο και βγάλανε, όχι δύο, η Αγγελική, συγγνώμη, ένα υγιέστατο αγοράκι. Στις 8 του Ιούλη γεννήθηκε, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, να βγούμε και τον οροσκόπο του. Η Βάσο η Κολυδά επίσης, τον Νοέμβρη, αρχές του Νοέμβρη, απέκτησε το πρώτο της παιδάκι. Η Σίλβη Δελικούρα γέννησε, βεβαίως, και μαζί με τον
σύντροφό τους Δημήτρη φέρανε στις 28 του Νοέμβρη το μωράκι τους, αγοράκι, και θα σας πω και πόσο κιλά είχε. Πόσο? 3.420. Με κεσαρική όμως καημένη. Επίσης, στις 4 του Αυγούστου η Σάντι η Κουτσοσταμάτη έγινε για δεύτερη φορά μανούλα, ενώ στις 9 του Μάη η Θέλξη, η τραγουδίστρια, η Θέλξη βέβαια, έγινε για πρώτη φορά μαμά τον Μάιο λοιπόν. Επίσης, το όμορφο μοντέλο Ίνα Παλαμά. Την Ίνα, όχι, Ίνα Λαζοπούλου, ξέρω. Ίνα Παλαμά, ποιο είναι. Εγώ. Δεν το ξέρεις αυτό? Να βρω το απόσπασμα να το παίξω τώρα. Έχω παίξει εγώ με φωτογραφία από κάτω μοντέλο Ίνα Παλαμά στο Star. Το θυμάμαι όταν ήμασταν. Και μιλούσα για το θάνατο μιας κοπέλας. Εγώ λοιπόν. Ναι. Ναι. Αλλά δεν είναι. Ήταν η δικιά μου η φωτογραφία, Ίνα Παλαμά λεγόταν. Κάνανε αναζήτηση στο φωτογραφικό. Το μοντέλο. Ίνα Παλαμά λεγόταν το μοντέλο, η δικιά μου ήταν η φωτογραφία και έπαιζα λοιπόν στο Star και μιλούσα γι' αυτό. Εγώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γέννησα ένα πανέμορφο αγοράκι. Έτσι, Ίνα Παλαμά, το μοντέλο αυτό το πανέμορφο. Τι άλλο θα ζήσω σήμερα. Λίγο μετά το Πάσχα γέννησε λοιπόν ένα πολύ ωραίο αγοράκι, ενώ η χαρά της μητρότητας εδώ και λίγους μήνες πλημμυρίζει την βούλα την Παπαχρίστου. Τι άλλο να πούμε, να πάμε στο Facebook, να δούμε την ανασκόπηση που έκανε το Facebook. Το Facebook λοιπόν, το νούμερο ένα social media αυτή τη στιγμή, βάσει των στατιστικών δεδομένων, έκανε την δική του ανασκόπηση. Έχει βγάλει λοιπόν ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί τουλάχιστον από σήμερα το πρωί ακόμη πιο έντονα. Και τώρα που είπα σήμερα το πρωί, χαμός με τα κάλαντα. Ναι. Πολύ κάλαντο, παιδί μου. Και είχε και κρύο. Τα λυπήθηκα τα καημένα τα παιδάκια. Άνοιξα σε όλα, έχω να σου πω. Ναι. Εσύ τα είπες τα κάλαντα? Τα πρώτα εγώ δεν τα. Γιατί κοιμόμουν, πιο μετά. Εσύ είπες κάλαντα? Όχι. Όχι, ούτε εγώ. Θυμάσαι παλιά που λέγαμε? Πώς δεν θυμάμαι. Ακούμε κι άλλους και τα κάλαντα. Τι ωραία που ήταν. Και μαζεύαμε λεφτά. Και μαζεύαμε και λεφτά. Ναι, και αυτό ήταν ωραίο. Τώρα λοιπόν το Facebook ανέβασε αυτό το βιντεάκι και το πρωί όσοι γυρίσατε από τα κάλαντα και πήγατε στο σπίτι, το είδατε σίγουρα. Στο βίντεο αυτό μας παρουσιάζονται τα σημαντικότερα θέματα της χρονιάς που πέρασε. Ποια είναι αυτά τα post που κάνανε οι χρήστες του Facebook περισσότερο. Στο καθένα προσωπικά που λες. Στον καθένα προσωπικά. Όχι, έκανε όλο το Facebook γενική ανασκόπηση. Τι υποστάρανε περισσότερο, ποια τραγούδια ανεβάσαν περισσότερο, με τι θέματα ασχολήθηκαν περισσότερο, τα post με τι αφορούσαν. Έτσι λοιπόν να σας πω πως στο νούμερο 1 των δημοσιεύσεων του Facebook, το νούμερο λοιπόν 1 με τι είχε να κάνει. Με κάποια είδηση ή... Με κάποιο γεγονός παγκόσμιο. Με κάποιο γεγονός. Ναι. Από τι αρχίζει? Από μη. Πες μου και το δεύτερο. Ου. Μου. Μου. Πες μου και το τρίτο. Θα το βρω, δεν μπορεί. Νι. Μου. Όχι, πες μου άντε και το τέταρτο. Έμα τι, μου αρέσει νι. Θέλω και μου λες μου. Φεύγω και γίνεται και γίνει. Φεύγω. Πες μου και το τέταρτο. Θα το βρω. Αλήθεια, πάρα πολύ πρωτοχρονιάς. Ταφ. Μουντου. Ντι. Πες μου άντε και το άλλο. Τόλι μου, το κοινό το έχει καταλάβει τι λέτε, το έχουν βρει. Μουντου, μουντι, μουντο, πες μου και το άλλο και θα το βρω. Γιώτα. Μουντι. Για το Μουντιάλ. Έλα, όλοι, μπράβο. Παιδιά, το βρήκα. Το βρήκες, Τόλι. Και πραγματικά, το κύπελλο ποδοσφαίρι 2014 ήταν αυτό που απασχόλησε περισσότερο τους χρήστες του Facebook. Να πούμε επίσης πως το ξέσπασμα του ιού έμπολα, οι εκλογές στην Βραζιλία, το Ice Bucket Challenge. Α, το Ice Bucket Challenge. Να έτσι. Αλλά και ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο θάνατός του, ήταν στις 5 πρώτες θέσεις. Και για να δούμε το βίντεο, έτσι όπως το Facebook έχει παρουσιάσει τη δική του ανασκόπηση για το 2014.
Clouds. Massive blow. One of the worst defeats in Brazil's history. And a roller coaster of a tournament. I don't know what happened. No one had seen this coming. Anything that is a passion for something where you're into it, and there is a beauty to it, that profound sense of wonder. And that big thing is that people need each other. I think that's how we get through life. You laugh, you can deal with it. Love, it doesn't just hold. Love liberates. Let it go. Modi will become the leader of the world's largest democracy. Jews and Arabs refuse to be enemies, and with dozens more pictures and stories. At the time when no one speaks, your voice gets so loud that everyone has to hear. The most powerful force on this planet is human cooperation. Stop defining each other by what we are not, and start defining ourselves by who we are. We can all be freer. Δεν μας στηρίζει μόνο βάζοντας τις φωτογραφίες μας σε άλλα ονόματα, μας στηρίζει και μέσα από την εκπομπή Φώτης και Μαρία Live. Και νομίζω τόλμη ότι ήρθε η ώρα να απολαύσουμε ένα δεκάλεπτο γέλιο με όλες τις αναφορές που έχει κάνει η συγκεκριμένη εκπομπή. Και τι έλεγαν πριν και τι έλεγαν μετά και τα σχόλιά τους. Κάποια ήταν μας. Και λίγο, ναι, θα τα δούμε. Από πού να ξεκινήσουμε, από το ελέκο στο δικό σου. Ναι, τι ήταν αυτό το πρώτο. Από το Εράσμους. Από τον χυμό που κλήρωσα εγώ και η Μαρία να ρωτιόταν πώς θα έρθει από την Αθήνα να τον πάρει. Που κάποιοι δεν ερχόταν να τον πάρουν και τους κρατούσε για τους επόμενους. Από τα ρολά υγείας του Express Market, ο γείτονας, τα οποία ένα-ένα τα έδινε εκεί μέσα από το Star. Τρίφυλλα και αρωματικά. Από τα Ιγκλού. Του. Αυτό τι ήταν. Στα Τζουμέρκα τα Ιγκλού. Πού τα Ιγκλού, εάν μπείτε μέσα στο επίσημο site, στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, θα δείτε ότι τα Ιγκλού από τα Τζουμέρκα μας έχουν στείλει και τις ευχές τους. Μας βρήκανε τα Ιγκλού. Υπάρχουν αυτά τα Ιγκλού. Δεν είναι αστεροσκοπείο. Αλήθεια σου λέω, Μαρία μου, υπάρχουν τα Ιγκλού. Τι άλλο. Ο Αρακάς, το ρύζι, το Καρολίνα σε φακελάκια. Σε φακελάκια. Το άλλο που είπε ο Νίκος με τα γουρούνια και τα τάμπλετ που είπες εσύ. Ότι το γουρούνι θέλει το παιχνίδι του για να νιώσει καλά. Εντάξει, επίσης και φυσικά το αποκορύφωμα. Εκτός από τα μαθήματα λατινικών, έτσι. Α, τα μαθήματα λατινικών. Αλλά το Magnum. Τι μου είχε κάνει. Τι μου είχε κάνει. Το Magnum. Το Magnum είναι όπλο. Εσύ είπες είναι όπλο. Και εσύ είπες παγωτό. Είναι και τα δύο βασικά. Και φυσικά με αποκορύφωμα το ότι αναγκάσαμε τον Φώτη να φτιστεί πόσες φορές και τις καμπάνες να χτυπήσουν εκεί στο στούντιο του Φώτης και Μαρία Live. Μιας και εκ παραδρομής, αντί να αναφερθώ στον Νίκο Σεργουλόπουλο, αναφέρθηκα στον συγχωρεμένο Σεργιανόπουλο. Σεργουλόπουλο. Έπρεπε να πω Νίκο Σεργιανόπουλος. Ότι διαβάτη ήταν η παραδουλεύτρα. Εγώ ακόμη τα μπερδεύω. Και εγώ τα μπερδεύω. Του Σεργιανόπουλου και είπα ότι ήταν η παραδουλεύτρα του συγχωρεμένου του Σεργουλόπουλου. Και έτσι λοιπόν ο Φώτης μας του ήρθε ένα ξαφνικό. Όσοι το ακούσανε, πάει λέει ο Φώτης, το χάσαμε. Να είστε καλά, αγαπημένοι μας εκεί στο Star και πάμε να γελάσουμε και εμείς με εμάς και με τους αγαπημένους Φώτη και Μαρία. Μια εκπομπή πάρα πολύ. Ναι, είναι επιμορφωτική. Ναι. Είναι επιμορφωτική. Μαθαίνουν τώρα λατινικά, βέβαια, ναι. Με άλλο τρόπο, αλλά. Ναι, αλλά σου δίνουν. Σε βάζουν στο τρυπάκι. Να πεις τι σημαίνει αυτό. Ναι, τα λατινικά είναι μια αρχαία γλώσσα η οποία πρέπει να τη μαθαίνουμε. Magnum opus. Opus. Magnum opus. Opus, opus δεν ξέρω. Το Magnum δεν είναι πιστόλι. Φυσικά το Magnum είναι παγωτό. Παγωτό. Hello! Έλα, παιδιά, ναι, Magnum Opus. Ναι, μην τα μπερδεύουμε. Το Magnum είναι το παγωτό και το Opus είναι το light, φαίνεται. Ναι. Κατάλαβες, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Sugar free. Ναι, Magnum παγωτό. Το μάθαμε. Πάμε στο παρακάτω, που είναι πιο σημαντικό. Μία κούλπα. Τι? Μία κούλπα. Στη Eurovision ήταν το μία κούλπα. Ποια χώρα το έλεγε να δείτε? Το Ισραήλ. Τώρα φέτος. Ισλανδία, Ισραήλ, μπορεί, ναι.
Το Βατικανό ήταν, που βγαίνει ένα σαν τον Πάπα και έλεγε το μία κούλπα, μία κούλπα, δύο κούλπα. Μία κούλπα, δύο κούλπες. Έτσι αυτό ακριβώς. Όχι ρε εσύ, δεν υπάρχει. Αρκτούρο. Έλεος εσύ. Κάνε παρέα με αρκούδες. Ο αρκουδιάρης ο φίλος σου, κατάλαβες. Έχω κι άλλο αντρικό όνομα λάθος. Λοιπόν, θα μου βρείτε τώρα ονόματα που αρχίζουν από ε. Θέλετε. Πάμε όλοι μαζί. Έλα. Τόλι, θέλω να μου πεις 10 ανδρικά ονόματα Εντάξει. Που ξεκινάνε από το γράμμα Κάπα. Έψιλον. Έψιλον. Ελέκος. Ο Ελέκο. Ελέκο. Είναι κάτι ανάμεσα στο Ελένη και το Αλέκος. Είναι ο Ελέκος. Ο Ελέκος είναι καινούριο όνομα. Ο Ελέκος είναι ωραίο. Πώς να του ήρθε και το λέει, γιατί κάνει και τα χιλάκια του πολύ ωραία. Ελέκος. Έχει κι άλλο. Βρήκατε εσείς κανένα. Ευτύχης Εμμανουήλ. Εύκολα καλέ, ελευθέρι, όχι. Ω, έχει κι άλλο. Βέβαια. Ειρηνάκο. Εράσμους. Εράσμους! Εγώ νομίζω δεν τον αφήνει το μαλλί να φτάσει γνώση παραμέσα. Μπορεί το Εράσμους. Το έχει στεγανοποιήσει, είναι και κάτι κοίταζε τα χαρτιά, μπάσκε, αλλά τίποτα. Έχουν γράψει ονόματα από Εράσμους στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα, Εράσμους, ναι. Φοιτητικό πρόγραμμα δεν είναι το Εράσμους. Βέβαια, και πολύ ωραίο το Εράσμους. Υπάρχει Εράσμους. Αλλά το Εράσμους είναι πρόγραμμα. Δεν είμαι τυχερή να έχω σαν τη Σπυροπούλου που είναι τη φιλοσοφική στην εκπομπή μου άτομα. Έχει κάποιο μεγάλο δώρο ωραίο να δώσει. Έχω κάτι ωραία δώρα. Έτσι, τα οποία δεν τα δίνω εγώ. Έτσι δεν είναι λίτσα. Τι δίνουμε σήμερα. Σήμερα δίνουμε το super duper δώρο μας, η δωράκλα μας. Ένα φρεσκοστημένο χυμό από τον πολίτικο Μπαχτσέ του Κώστα Κολιού στην πόλη της Κοζάνης. Τέλος της εβδομάδας θα δώσουμε το μεγάλο δώρο από το μπρελό που θα φτιάξουμε σε λίγο με τη Σοφία Τιφουλίδου. Κληρώνουν αρακά, καταψυγμένο. Επίσης, δύο τρίφυλλα, τα ωραία. Δεν ξέρω αν έχουν άρωμα όμως τα συγκεκριμένα. Νομίζω δεν πρέπει να έχουν. Δεν πρέπει να έχουν άρωμα. Και έχουμε χαρτί υγείας 8 ρολά. Πίνεις εσύ τέτοια. Φρεσκοστημένο χυμό δίνεις. Όχι, αλλά τώρα μου έχουν βάλει ιδέες γιατί ο φρεσκοστημένος χυμό είναι και πολύ υγιεινός. Κατάλαβες, αυτή την έννοια είναι δωράρα των βιταμινών. Βέβαια, για τον οργανισμό σου. Και αντίστοιχα ο αρακάς που βοηθάει και σε διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται 13 και 14 του μηνός. Όχι, γίνονται όλα και γίνονται όλα ένα. Λοιπόν, και τώρα που φτάσαμε εδώ, που φτάσαμε, έτσι, θα σας θυμόσαστε που έχουμε, είχε μια κοπέλα μια εκπομπή και έδινε δώρα ένα χυμοστημένο. Φρέσκοστημένο και το συζητήσαμε. Φρέσκοστημένο. Πήγανε και δεν τον πίνανε, ρε παιδιά. Όχι, δεν πήγανε να παραλάβουν το δώρο. Γιατί δεν μπορέσαμε να πάμε εκεί. Ναι. Γιατί έπρεπε να πάμε. Το κτέλ δεν είχε εισιτήρια. Λοιπόν, έγινε διαδρομή. Κόμπλα. Και όσοι δεν πήρατε χυμό, χάσατε, έχω να σας πω. Εγώ δεν ήξερα τι κλήρωνα γυναίκα, γιατί ο κύριος Κώστας με τις πολλές δουλειές που είχε δεν μας έφερε εδώ το χυμό που έλεγχο όλη την εβδομάδα που είναι ο χυμός. Καλή, άρα όσοι κερδίσατε τους χυμούς είστε πολύ τυχεροί. Κάποιοι από εσάς που κερδίσατε δεν πήγατε να τα πάρετε. Αν δεν πάτε να πάρετε τα δωράκια σας, θα τα δώσω εγώ αλλού όμως μετά, εντάξει. Όχι, όχι, να τα αφήσει jackpot να γίνονται, να πηγαίνει ο άλλος και να παίρνει 5 χυμούς. Άμα δεν πήγαν οι 5. Αν ήθελε, έλα. Να το πηγαίνει στο πλατό να τον έχει εκεί. Όταν θα πάει ο άλλος να το πάρει, θα τη στύψει το χυμό το φρεσκοστημένο. Ο φρεσκοστημένος θα γίνει παλιάτικος πια. Ναι, ναι. Πια όμως. Δεν είναι, αυτό είναι φρεσκοστημένο. Τώρα όμως έχει και ένα δεύτερο δώρο. Πέρα από το φρεσκοστημένο χυμό, έχει και κάτι άλλο. Έχει δέλεαρ να πας να πάρει. Τι δίνουμε σήμερα, δίνουμε φρεσκοστημένο χυμό από τον πολίτικο Μπαχτσέ και έχουμε χαρτί υγείας 8 ρολά. 8 ρολά! Γιατί ο χυμός μπορεί να σε πάει σερπαντίνα, έχεις τα 8 ρολά, σώζεσαι. Κατάλαβες. Γιατί τον έχεις το χυμό δύο εβδομάδες μετά, δεν θα. 8 ρολά θες. Από το μαλακό φαντάζομαι. Φυσικά, από το μαλακό το διπλό. Αυτό που είναι σαν μπροκάρ. Αυτό το. Και έχει τα αρκουδάκια. Το καπιτόνε. Σε όλα αυτά είναι δώρα. Όπως τα δώρα που δίνει η Λίτσα. Η Λίτσα δίνει κάτι δώρα σήμερα. Προχώρησε, παιδιά. Καλά, όχι προχώρησε. Όχι το χυμό που είχα κερδίσει εγώ, αλλά δεν μπορούσα να πάρω το πιο. Δηλαδή, έχει προχωρήσει, είναι πολύ προχωρημένη. Πολύ προχώ. Λοιπόν, για αυτή την εβδομάδα κληρώνουν αρακά, καταψυγμένο. Επίσης, δύο τρίφυλλα, τα ωραία. Δεν ξέρω αν έχουν άρωμα όμως τα συγκεκριμένα. Νομίζω δεν πρέπει να έχουν. Δεν πρέπει να έχουν άρωμα.
δύο τρίφυλλα και αρακά. Χαμός γίνεται. Δεν θες τίποτα. Παίρνεις τον αρακά και δύο τρίφυλλα τα που μυρίζουν. Και έγινες. Αυτά που μυρίζουν, ωραία, δεν είπε, τα αρωματικά. Δεν ξέρει, δεν ήξερε αν είναι τα αρωματικά. Δεν ήξερε. Δεν ήξερε αν είναι τα αρωματικά. Δεν ήξερε και ποιος το δίνει, κατάλαβες. Δεν έχει σημασία. Τα δίνει, δώρα είναι. Τα δώρα. Τα δώρα, ναι. Τον αρακά. Μεγάλο πράγμα. Τον αρακά τι να τον κάνεις. Τον αρακά, έδωσε αρακά, δεν τα αρακά, έδωσε τρίφυλλα. Αρακά. Αμέσω γνώστε. Ναι. Όχι, μαγειρεύει. Μην πεινάσει. Θέλετε το ξανακούσουμε, δεν τα λέμε εμεί. Θέλετε το βάλετε άλλη μια φορά. Δύο τρίφυλλα. Ναι. Δύο ή τρία. Δύο τρίφυλλα. Αν δεν μπερδεύσει, να σκάσουμε κιόλα. Μπάθουμε και την παθιάσει. Και ότι η ζωή, παιδιά μου, έχει δυσκολέψει. Και φτάσανε τώρα τα δώρα. Να έχουν τόση φαντασία. Τι έδωσε η Λίτσα. Τι έδωσε, τι έχει δώσει η Λίτσα μέχρι τώρα. Η Λίτσα μέχρι τώρα έχει δώσει πορτοκαλάδα. Έχει δώσει. Μισό κοτόπουλο. Ναι, αρακά. Αρακά κατεψυγμένο. Λοιπόν, σήμερα το μεγάλο δώρο δεν φαντάζεστε τι είναι. Γιατί έχουμε τη super duper δωράρα μας. Δίνω μισή ώρα στη σόμπα εύμπα να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Γιατί όχι ότι έχει και κρύο. Μισή ώρα στη σόμπα σε βάζει. Για να ζεσταθεί το κοκαλάκι. Δηλαδή, ας πούμε, κερδίζει, παίρνει τηλέφωνο, κερδίζεις και σου λέει κερδίσατε μισή ώρα εδώ στη σόμπα. Μπορώ να έρθω εξήγηση με αυτά που με πιάνουν τα ρίγη. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί λέει φεύγει από το σπίτι σου, πα εκεί, ζεσταίνεσαι μισή ώρα. Έχει μετά ουρά. Περιμένει ο άλλο, άλλη μισή ώρα. Από άλλη εκπομπή που κερδίζει μισή ώρα. Κατάλαβε, ναι. Να σου πω κάτι, το δώρο τη είναι πολυτελεία. Γιατί σου λέει δεν κάνει και κρύο, άρα δεν τη χρειάζεσαι και απαραίτητα. Άρα ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα και το κάνει έτσι για την αυτή σου. Ναι. Είναι η σόμπα τη Λίτσα. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πρέπει να περάσουμε, παιδιά μου, στο κεφάλαιο. Γιατί δεν αφαιρθήκαμε καθόλου, Χρυσούλα Διαβάτη. Καθόλου. Λοιπόν, αφού μπήκε στη ζωή μας να μείνει. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα κεφάλαιο Χρυσούλα Διαβάτη. Έτσι, ναι. Ξεκινάμε, λοιπόν, με την αγαπημένη Λίτσα, η οποία αναφέρεται στη Χρυσούλα Διαβάτη. Μισή ώρα στη σόμπα. Μισή ώρα στη σόμπα. Αναφέρεται στη Χρυσούλα Διαβάτη και βέβαια και με συνεργάτη που συνεργάστηκε η Χρυσούλα. Τι ήταν και αυτό καλό που έπαθε ο καημένος ο Σάκης, που πήγε να πάρει ένα βραβείο που βραβεύτηκε και βγήκε η άλλη, που την συμπαθούμε όλοι, ξέρετε πια, η... δεν θυμάμαι τον... Διαβάτη. Η Διαβάτη, ναι, που έπαιζε τους δύο ξένους στην παραδουλεύτρα του Σεργουλόπουλου, του συγχωρεμένου. Να φτύνεις, ξέρεις τουλάχιστον να φτύνεσαι που δεν ξέρεις να φυσάς. Κάνε, πάρα ξέρεις να φτύνεσαι. Ναι, παιδιά, ναι. Κουνήσου και λίγο. Έλα τι να πάνε, φυλακή. Του συγχωρεμένου, κατάλαβες. Τα είχε μπερδεμένα λίγο τα ονόματα, ε. Να το πούμε αυτό. Με μπερδεύουνε, παιδιά. Πάντως το ότι, εντάξει, τα είχε μπερδεμένα, αλλά το ότι τη Διαβάτη την ήξερε μόνο από αυτό το σύριαλ. Ναι, από αυτό. Εντάξει, είναι δυνατόν, γι' αυτό τρελαίνε τη Διαβάτη. Την ξέρω που λέμε για γουρουνάκια. Το ξέρετε τι στην Αγγλία τους κάνουν των γουρουνιών για να είναι καλά. Έτσι, αυτή είναι φιλόζωη. Όχι εμείς με το μήλο στο στόμα. Έτσι, μπράβο. Αγγλία. Ναι. Πάλι με γουρούνια. Οι αγρότες υποχρεούνται από τον νόμο να προσφέρουν στα γουρούνια τους παιχνίδια. Τα σου λέει το χοιρινό. Όχι, γενικά. Σου λέει το χοιρινό. Ναι. Θα πάει για σφαγή. Ναι. Ας περάσει και καλά στη ζωή του. Στην Αγγλία τώρα αυτό. Στην Αγγλία αυτό, ναι. Και τι δεν παιχνίδια, έχουν τύπου τάμπλετ. Δίνουνε τάμπλετ. Τελευταία, του λέει, τι πιάνει τελευταία σου επιθυμία. Ένα τάμπλετ, ρε μπαμπά. Ένα, πώς τα λένε αυτά που παίζουν τα παιδιά. PlayStation. Ένα PlayStation, το τελευταίο. Ένα τάμπλετ, είναι το γουρούνι με τη μουσούδα και το σούρνι, έτσι. Παίζει το φάρμα. Παίζει τη φάρμα. Φυτεύει. Ναι, και φυτεύει και τέτοια, κανονικά. Και βέβαια πάμε στο δώρο της Λίτσας. Τι δίνει η Λίτσα τη δώρα της Χριστούγεννα. Τώρα είναι Χριστούγεννα και δίνει κάτι βαρβάτο. Μα στο σημείο αυτό να πω πως τρέχουν οι κληρώσεις μας και τι δεν έχουμε. Ριζάκι δίνουμε ρύζι, το φακελάκι αυτό το ωραίο που έχει μέσα το ρύζι, το φακελάκι. Φακελάκι ρύζι. Ναι ρε παιδιά, γιατί έχω ένα κουτί. Θέλω να το μοιράσω σε πολλούς τηλεθεατές. Ναι. Θα πάρεις ένα φακελάκι εσύ, γιατί μετά το σου περισσεύει και το πετάς. Δεν κάνει μάνα μου σήμερα. Και θα δώσω και ένα φακελάκι τσάι αύριο. Αύριο, στο μεγάλο τώρα. Αλλά θα μου το επιστρέψετε μετά τη χρήση, γιατί αυτό το πετάμε. Όχι, δύο τσάι. Αντέχει δύο. Δύο δεν αντέχει. Και το τρίτο δεν θα το πετάξει. Το βάλουμε λίπασμα στις γλάστρες. Το τσάι, έτσι. Λοιπόν. Για σένα το είπα αυτό, για να σε εντυπωσιάσει.